γραφειοκρατικό και αργό. Υπάρχει όμως και το ζήτημα της επιπλέον αμοιβής της υπεροριακής απασχόλησης στην υποαπασχόληση. Έστω και ο εργαζόμενος αρχίζει να βλέπει περισσότερα λεφτά στην τσέπη του. Μάλιστα. Άρα υπάρχει το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Υπάρχει όμως και προσπάθεια προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Ο συνδικαλιστικός νόμος συμπεριλαμβάνεται. Μισό λεπτό. Ο συνδικαλιστικός νόμος, τον οποίο ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Γεωργιάδη. Μάλιστα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, βεβαίως. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο. Άρα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια συνολική προσπάθεια για να μπορέσει ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να επενδύσει Μάλιστα. στην Ελλάδα, θα αποφασίσει να ανοίξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, να αισθανθεί ότι το κράτος δεν τον κυνηγάει, το κράτος δεν είναι εχθρός του, αλλά το κράτος είναι φίλος του. Ένα λεπτό. Επίσης, να πω, παραδείγματος χάρη, θεωρώ πολύ σημαντική, ναι. να το πω και αυτό, ναι. πολύ σημαντική ρύθμιση στο νομοσχέδιο. Ότι όταν σε μια μεγάλη επένδυση βρεθούν αρχαία, πρέπει εντός 60 ημερών η αρχαιολογική υπηρεσία να απαντήσει πώς ναι. ακριβώς θα προστατευτούν τα αρχαία χωρίς ναι. να σταματήσει η επένδυση. Άρα υπάρχει ένας χρονικός προσδιορισμός και οι επιχειρήσεις πάβουν να είναι έρμεο ανεξέλεγκτων ημερομηνιών. Όπως επίσης υπάρχει και συγκεκριμένη πρόβλεψη ότι αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος επί σκοπό καθυστερεί τη γνωμοδότηση που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή υπάρχει ένας νόμος. Πάρα πολλοί νόμοι, ιδιαίτερα περιβαλλοντικές άδειες κλπ. Ναι, ναι. που ζητούν γνωμοδότηση από διάφορες υπηρεσίες. Και ενώ λέει ο νόμος πρέπει να δοθεί γνωμοδότηση σε 30 μέρες, σε 60 μέρες, οι υπάλληλοι το κρατάνε κατάλαβα. Για δύο χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχουν πειθαρχικές ποινές. Από μένα ένα τελευταίο ερώτημα. Και θα έχει και η Λίδα κάποια ερωτήματα που μας στέλνουν και οι τηλεθεατές. Το ερώτημα είναι το εξής: ότι πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό το νομοσχέδιο να είναι στη διαβούλευση. Το νομοσχέδιο θα είναι στη διαβούλευση μέχρι την άλλη εβδομάδα, Μάλιστα. τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Και τότε μετά θα κατευθεί επισήμως στη Βουλή των Ελλήνων Μπορώ για να ξεκινήσει να σας παρακαλέσω η κανονική διαδικασία. Θερμά να σας δεσμεύσω, εφόσον τελειώσει η διαβούλευση και έρθει στη Βουλή, να έρθετε εδώ που θα ξέρουμε τις λεπτομέρειες να το συζητήσουμε.